Σας διακόψω τώρα από το Survivor, γιατί θα πάμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου. Κύριος, γιατί στον κόσμο υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που με εξητάρει, με πάρα πολύ περίεργη να μου πει τις τελευταίες εξέλιξεις για την Gate, η Μαρίνα Χαραλάμπους. Γιατί, παιδιά, εδώ ακούγονται σενάρια συνωμοσίας τρελά. Τρέλα. Μαρινάκι μου. Υπάρχει μια τρέλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πολύ καλά και ανυπομονώ να μου πεις όλα τα νέα. Λοιπόν, οργιάζουν οι φήμες για την Kate Middleton. Η πριγκίπισσα λοιπόν της Ουαλίας έχουμε να τη δούμε από 25 Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει κανένα νέο επίσημο τουλάχιστον. Έχουμε δει σχεδόν 3 μήνες. Βέβαια. Και έχουν πει σύμφωνα με το παλάτι ότι θα εμφανιστεί το Πάσχα. Που να πούμε ότι το Πάσχα είναι 31 Μαρτίου στην Μεγάλη Βρετανία. Οπότε έχουν μείνει δύο εβδομάδες. Την Ανάσταση δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, η Kate Middleton ανέβασε, η τελευταία φωτογραφία ήταν αυτή που είδαμε πριν λίγες μέρες για τη γιορτή της μητέρας, που έγινε χαμός γιατί όλα τα πρακτορία στο εξωτερικό. Πέρασε η γιορτή της μητέρας ή αυτοί το κάνουν νωρίτερα? Είναι νωρίτερα στο Είναι νωρίτερα στη Μεγάλη Βρετανία. Να με ξεχάσα να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη φωτογραφία δημιούργησε πάρα πολλές αντιδράσεις γιατί, όπως είπαν τα μέσα στη Μεγάλη Βρετανία, έχει Photoshop. Δεν είναι δηλαδή αληθινή φωτογραφία όπως ήθελαν να το παρουσιάσουν και μάλιστα λένε πως έχουν πάρει το πρόσωπό της από ένα εξώφυλλό της. Τώρα, θα πούμε για τις θεωρίες συνωμοσίας. Ακούγονται πάρα πολλά. Το πρώτο σενάριο που ακούμε είναι ότι Kate Middleton ήταν έγκυος και πήγε στο νοσοκομείο για λόγω της εγκυμοσύνης από μια εξωσυζυγική σχέση. Τι! Άκου τώρα. Όπα, και... περίμενε. Ωραία, πες πως ήταν έγκυος. Ποιος ήξερε ότι υπάρχει εξωσυζυγική σχέση? Άντε, Θα μπορούσε να πει, William, θα πάμε για τρίτο παιδάκι. Ναι. Το παλάτι το γνώριζε και όπως λένε, η μοναδική εμφάνιση του William στο νοσοκομείο, γιατί είδαμε μόνο ένα πλάνο να πηγαίνει στο νοσοκομείο, ήταν για να πάει να κάνει τεστ πατρότητος. Τι! Κοίταξε. Τι μας λες σήμερα? Σα σοκάρω, είναι ιατρικό απόρριτο, πολύ σοβαρό δηλαδή, για να βγει όλο αυτό το πράγμα προς τα έξω. Βέβαια. Καλά, έχουμε ακούσει και εδώ σε κλινικές πως ήρθε η τάδε, ήρθε ο τάδε, ναι, και ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Υπάρχει το απόρριτο. Σε θέλω, με απόρριτο παντού και εδώ. Ωραία. Αλλά πάντως, σε όλους κάνει εντύπωση το ότι το παλάτι δεν έχει βγάλει μία ανακοίνωση να εξηγήσει. Δηλαδή, αφήνει όλη αυτή την παραφιλολογία, το οποίο ξεκίνησε σαν αστείο. Τι έχει πάθει η Kate που δεν είναι, ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε. Και πραγματικά οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν. Δεν θα μας πει και η Μαρίνα πάρα πολλά. Γιατί υπάρχει και το δεύτερο σενάριο που λένε για ακριβώς το αντίθετο, για την πέτρα του σκανδάλου, δηλαδή για τον William, ότι έχει εξωσυζυγική σχέση με μία φίλη του, τη Rose, θα τη δείτε και τώρα στις φωτογραφίες. Αυτή είναι... την έχουμε ξαναπεί τώρα ή εγώ ναι, το έχω? Την έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Έχει γραφτεί γενικά ότι μπορεί να υπήρχε οποιαδήποτε σχέση. Μοιάζουνε πάντως. Βέβαια, και λένε ότι μπορεί να υπάρχει μία σχέση και αυτό να οδήγησε την Kate στο νοσοκομείο λόγω νευρικού κλονισμού. Έχει υποστεί και έχει ακουστεί και αυτό ότι πήγε στην κλινική γιατί έμαθε γι' αυτό και είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Οπότε υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Το Κάρολο με την Καμίλα. Ακριβώς τα ίδια. Γι' αυτό και στη Βρετανία οριάζουν τα μέσα, γιατί είναι ακριβώς η ίδια ιστορία. Μα είναι και περίεργο και λογικό να οριάζουν, γιατί μπαίνει στο νοσοκομείο με μια ασθένεια που δεν έχει διευκρινιστεί. Θα μείνει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς να ξέρεις γιατί. Έφυγε υπό άκρα μυστικότητα. Βγήκε τώρα η ίδια η πριγκίπισσα να απαντήσει αν έχει κάνει φώτο σε αυτό. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο όμως, Μαρίνα, νομίζω. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί τώρα η πριγκίπισσα που έχει πάρει και πάρα πολλά πτυχία στη φωτογραφία να λέει και να παραδέχεται ότι έκανα εγώ. Πάρει και πτυχία. Βέβαια, βέβαια, το έχει σπουδάσει. Να έχω πάρει εγώ, να πάρει την ευθύνη ότι έχει κάνει λάθος. Να σας πω ότι μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Twitter από τις 25 Δεκεμβρίου είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε, που δείχνει κάποια αυτοκίνητα και ένα ασθενοφόρο να πηγαίνουν, να κατευθύνονται προς το παλάτι και για αυτή τη φωτογραφία δεν υπάρχει ποτέ, δεν έχει δώσει κάποια ανακοίνωση στο παλάτι και τα media λένε και τα social media ότι εκείνη ήταν η μέρα που η Kate πήγε στο νοσοκομείο και όχι η μέρα που παρουσίασαν σε εμάς. Και πήγε με ασθενοφόρο και μυστικά. Ναι, γιατί περιπολικό. Και γιατί τι ανάγκη είχε να πάει με ασθενοφόρο, άρα ήταν μια κατάσταση. Πώς αποδεικνύεται όμως την εκείνη την ημέρα, ρε παιδιά? Μπορεί να μια παλιά φωτογραφία από κάποιον στο social media. Όχι, κυκλοφόρησε εκείνη την ημέρα. Διότι από ότι παιδιά στο παλάτι απ' έξω υπάρχουν δημοσιογράφοι συνέχεια για να πάρουν μια φωτογραφία. Ποιος θα πάει για καφέ, ποιος θα μπει, ποιος θα βγει. Επίσης, έχω ακούσει και μια περίεργη. Ότι εμπλέκεται με ένα περίεργο τρόπο ένας Βρετανός αριστοκράτης 45χρονος. Ο Τόμας. Αυτό είναι το επόμενο σενάριο. Βέβαια, αυτό είναι το επόμενο σενάριο. Και η πρώτη ανακοίνωση ήταν ότι ήταν αυτοκτονία. Δεν εμπλέκεται από. Δεν υπάρχει. Απλά το περίεργο είναι ότι δεν είναι δολοφονία. Είναι αυτοκτονία. Κατευθείαν δηλαδή δεν πρόλαβα να το ψάξω. Που τόσα βρετανικά αστυνομικά έχω δει. Αλλά αν δεν τα ξεσκονίσουν μια εβδομάδα. Που είναι και θα κοροϊδέψετε. Έμα, τώρα. Αυτό. Έλα λίγο, παλάτι.
αυτό που δημιουργεί ερωτηματικά είναι ότι η συγκεκριμένη. Αυτό είναι ο Βρετανός αριστοκράτης. Ναι, αυτό είναι ο Τόμας. Κάποτε Κίνγκστον, τα είχε με την αδερφή της Κέιτ. Πρώην σύντροφο τη Πίπα, τη αδερφή τη Κέιτ και πολύ κοντινό φίλο του Τόμας. Βέβαια, τώρα το πάνε λίγο στα άκρα. Ο δεξιά είναι. Ναι, είναι ο δεξιά. Λοιπόν, η αυτοκτονία έγινε τις ημέρες που ήταν η Κέιτ στο νοσοκομείο. Και οι θεωρίες συνωμοσίας λένε πρώτον ότι γνώριζε πάρα πολλά, γι' αυτό και οδηγήθηκε σε αυτοκτονία, αν ήταν αυτοκτονία, γιατί ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να ήταν και δολοφονία, γι' αυτό και η αστυνομία είπε ότι θα ψάξει την υπόθεση. Α, γιατί είπε δεν αυτό. Βέβαια, άρα το ότι γνώριζε πράγματα από την οικογένεια μέσα. Είτε αυτό γνώριζε πράγματα, είτε λένε πως μπορεί να είναι και αυτός η πέτρα του σκανδάλου και να ήταν η σχέση της Κέιτ. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Οπότε ναι, αλλά γιατί να πάει στο νοσοκομείο. Όλο είναι περίπλοκο. Πρέπει πάρα κάποτε πολύ. Ναι, να βρούμε. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Και το περίεργο είναι ότι ενώ ακούγονται όλα αυτά, που συνήθως το παλάτι βγάζει ανακοινώσεις για να σταματήσουν όλες αυτές οι φήμες, δεν έχει βγάλει καμία επίσημη ανακοίνωση. Οπότε αναμένουμε. Περίεργο, να ναι. Να κάνουν όλα αυτά επίτηδες μεντιακά για να ασχολούμαστε με το παλάτι, γιατί έχει πέσει πάρα δεν πολύ νομίζω. Καλέ, τι μεντιακά, το παλάτι έχει κάνει μέρα πληροφορία. Ο Κάρολος είναι άρρωστος. Βγήκε ο Καημενούλης και ήταν. Εγώ να πω κάτι. Η Κέιτ δεν εμφανίζεται. Δεν είναι εδώ η Βασίλισσα. Η Βασίλισσα ήταν πάρα πολύ άρρωστη και κάνει κανονικά δημόσιες εμφανίσεις. Εγώ θα πω, αν ζούσε η γιαγιά, δεν θα γινόντουσαν τέτοια. Το είπε τώρα. Μηντιακά. Μηντιακά. Ήταν η γιαγιά από πάνω. Φέρε και ένα τάβλι να παίξουμε τώρα, μια και είμαστε στο καφένιο. Μαρίνα, πήγαινε μελέτα. Πάω αμέσως. Πηγές να έχουμε νεότερα αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.